αγχώνεστε. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ωραία είσαι σήμερα. Εσύ είσαι μια κουκλά. Εσύ είσαι ωραία. Φαμ φατάλ είσαι. Φαμ, φαμ φατάλ, φαμ. Είσαι πολύ. Φαμ. Σου πάει αυτό το στυλ. Έλεγα χθες στον άντρα μου, του λέω, βρε Αντώνη. Του λέγα, ακούστε, πλάκα. Yeah. Εκεί που περιμέναμε να περάσουμε το δρόμο, νομίζω, ήταν κάπου. Του λέγα, βρε Αντώνη, για 40 καλή δεν είμαι. Μου λέγε, δεν είσαι ακόμα 40, λέω, πλησιάζω. Δεν είμαι όμως καλή. Μια χαρά. Δεν φαίνομαι για 30, δεν μου απάτησε. Δεν φαίνομαι, του λέω, για 30. Ναι, μου λέει, φαίνεσαι. Ηφηγένεια, δεν φαίνομαι για 30. Άβαυτη, φαίνομαι για 30. Δεν δίνω, μη δίνει σημασία. Μη σε πιάνει άγχος. Εμένα. Έτσι, καθόλου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα. Τι ωραία. Καταρχήν θέλω να σου πω. Έλα. Βάζω την κρέμα σου. Πώς είναι. Βάζω αυτό το υπέροχο που μου έχεις δώσει, το μπομ που φτιάξαμε για το βράδυ, για τα μάτια και τις ερητίδες εδώ. Βάζω και εδώ. Ξυπνάω και το δέρμα μου είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι. Είναι πολύ. Ειλικρινά σας μιλάω, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ειλικρινά. Έχουμε όμως αποτελέσματα. Υπάρχει. Να το φαίνεται. Όχι, δεν το πίστευα, βρεσί Μαρίνα. Να σου πω την αλήθεια μου. Δεν το πίστευα. Το πίστευες, αλλά εντάξει, δεν το είχες δει και πρακτικά. Όχι, δεν πίστευα ότι με τόσο απλά προϊόντα, υλικά. Μα δεν χρειάζεται και τίποτα περισσότερο. Ναι. Βάζουμε αυτό ό,τι χρειάζεται. Υπάρχουν και άλλες ύλες που μπορούμε να βάλουμε, και ελαστίνη και κολαγόνο και υαλουρονικό. Ας πιω και λίγο πετιμέζι, μου πάνε ότι κάνει καλό, ε. Έλα, για πες. Λοιπόν, και μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα, όπως και υαλουρανικό και δηλαδή μέσα στις κρέμες να τις εμπλουτίσουμε, να τις κάνουμε και με ελαστίνη και με κολαγόνο και με πολλά πράγματα. Αλλά εμείς εδώ, επειδή απευθυνόμαστε και στο ευρύ κοινό που ίσως να μην θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω, όπως κάνουμε και στα σεμινάρια που κάνω, που φτιάχνουμε από τα πιο απλά μέχρι και τα πιο πολύπλοκα, από κρέμες, σέρουμ και για ειδικές περιπτώσεις. Εμείς εδώ κάνουμε κάτι πολύ απλό, αλλά αποτελεσματικό και ποιοτικό σκαλό. Αυτό συμφωνώ απόλυτα. Και οικονομικό, βέβαια. Και βέβαια, πραγματικά μπορείτε και εσείς να ακολουθήσετε το δρόμο που μας δείχνει η Μαρίνα, πηγαίνοντας να κάνετε τα σεμινάρια, να παρακολουθήσετε, που κάνει πολλές φορές, και μπορείτε και εσείς να μάθετε πότε και να ενημερωθείτε. Και πες, θα φτιάξουμε σήμερα. Λοιπόν, ένα lip balm. Καταπληκτικό, με κακάο. Εγώ τη συνταγή την έχω δώσει με κακάο και με εσάνσι εθέριο έλαιο πορτοκαλιού. Εμείς εδώ θα βάλουμε ροδάκινο, που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι και τι θα βάλουμε? Ροδάκινο. Ροδάκινο! Ναι. Πάμε. Έτσι. Λοιπόν, πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τον καζάκι μας, κλασικά. Ναι. Τις τελευταίες φορές. Λοιπόν, κάτσε να πάρω και τη συνταγή, δεν τη θυμάμαι απ' έξω, να είμαστε και σωστοί. Πάρε τα σκονάκια. Λοιπόν, τα θα χρειαστούμε 4 κουταλιές της σούπας αμυγδαλέλαιο. Μπορούμε να βάλουμε και τζοτζόμπα. Έτσι. Εάν δεν έχετε από αυτά, θέλετε και κάτι πολύ πιο απλό, ηλιέλαιο. Κάνει. Δεν είναι κακό. Θα το βάζω κιόλας εγώ. Ωραία. Δύο. Τρία. Ωραία. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας κερί μέλισσας, επειδή εγώ δεν έχω το κουτάλι της σούπας, αλλά καταλαβαίνω περίπου, όχι γεμάτο, κοφτή. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Ακούστε που σας λέω, μισό λεπτό, γιατί βάζω και λίγο ρούχος. Βάλε. Ευχαριστώ. Ακούστε που σας λέω. Η Μαρίνα, ό,τι σας δείχνει, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ακολουθήστε τα βήματα αυτά και θα φτιάξετε, πώς το λένε, καλλιντικά που δεν θα τα έχετε ξαναβάλει πάνω σας. Μα είναι εφάμιλα και πολύ καλύτερα ποιοτικό. Οι κρέμες που μου φτιάξε, αυτό το μπομ σου λέω, τρελάθηκα. Το έχω δίπλα στο κομοδίνο μου, γιατί εγώ βαριέμαι τα βράδια να βάζω. Οπουδήποτε και θέλεις, βάζω εκεί στις ερητίδες. Κάθε έτσι βράδυ, εδώ. Τσάκα, τσάκα, τσάκα. Αυτό το μείγμα με το λαδάκι μας, ό,τι λάδι χρησιμοποιήσουμε, με το κερί μέλισσας, το τριμμένο κερί μέλισσας και το μελί, θα το ζεστάνουμε ελαφρώς ή στο φούρνο μικροκυμάτων ή εγώ το κάνω και σε μπενμαρί γίνεται, γι' αυτό και το σηκώνω έτσι, για να μην καίει πολύ, ίσα ίσα να ομογενοποιηθούν αυτά τα 2-3 που βάζουμε συστατικά. Μετά, προαιρετικά, μπορούμε να βάλουμε και 3 καψουλίτσες, να τρυπήσουμε 3 καψουλίτσες βιταμίνη Ε, κάνει πάρα πολύ καλό, και να τις ρίξουμε. Τη γνωστή βιταμίνη Ε. Βεβαίως, αφού το κατεβάσουμε. Αυτό είναι έτοιμο δηλαδή τώρα. Τώρα περίμενε λιγάκι να ομογενοποιηθεί, να λιώσει το κερί θέλω. Και μετά, όταν λιώσει το κερί, το βάζουμε και περιμένουμε να κρυώσει. Τώρα. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Κάτσε λίγο να λιώσει. Δεν θέλει πολύ. Έτοιμο. Να το βάλω λίγο πιο εδώ. Λοιπόν, βλέπεις.
λίγο να ομογενοποιηθεί το ναι. μέλι. Βλέπω. Mm. Λίγο να ομογενοποιηθεί το μέλι. Και να πάρει και μία πιο θερμοκρασία. Για δείτε αυτό το κερί. Πες, Μαρίνα. Είναι αυτό... κερί μέλισσας. Αυτό, αυτό το κερί. Μέλισσας. Γιατί το. Πού το βάζουμε, σε τι το χρησιμοποιούμε. Αυτό το βάζουμε και στα μπομ που κάνουμε, στα βάλσαμα. Το μπομ ήταν δικό αυτό, μου ήχο. Ναι, το βάλσαμο επί το ελληνικότερο. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μέσα μία κουταλιά. Κακάο. Ωραία. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, μπορούμε να βάλουμε και, άμα θέλουμε, και βιταμίνη... Δώσε μου. Τώρα ανακατέψω. Ωραία, ανακάτεψέ το μου να μην έχει σβολάκια. Ναι. Και λίγο να κρυώσει, μυρίζει βέβαια και πολύ ωραία και η σοκολάτα. Μπορούμε, αν θέλουμε, να βάλουμε και βανίλια. Μπορούμε να ανοίξουμε ή να βάλουμε εσάνς βανίλιας και να βάλουμε βανίλια. Μερικές ναι, αλλά είναι, αυτό πρέπει να λιώσει. Για να το δω. Αυτό έτσι. Έλα, ναι. Όλο. Ομογενοποίησε το μου καλά. Ναι, ανακάτεψε το. Όχι, να λιώσει, να ομογενοποιηθεί. Και θα το βάλω εγώ εδώ, βέβαια είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Και θα ρίξουμε μέσα στο. Λίγο ακόμα ροδάκινο. Θα ρίξουμε ροδάκινο. Και θα δεις τι ώρα που θα γίνει. Ξαναπες τα υλικά για το λιμπάλ μας. Λοιπόν, αυτό κάνει για να ενυδατώνει τα χείλια εγώ το χειμώνα και τώρα έρχομαι είναι και κρύα από αύριο. Είναι πάρα πολύ καλό και δίνει και ένα ελαφρό χρωματάκι λόγω του κακάου. Όχι καφέ σκούρο, έτσι ένα ανοιχτό. Ένα νουντ. Ναι. 4 κουταλιές της σούπας λάδι ή αμυγδαλέλαιο ή τζοτζόμπα ή και ηλιέλαιο. Άμα δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά και θέλετε να το φτιάξετε, δεν πειράζει. Μία κουταλιά του γλυκού, της σούπας κοφτή κερί μέλισσας για να μην σας πήξει πάρα πολύ και μετά δεν μπορείτε να το απλώσετε στα χυλάκια σας. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι, 3 καψουλίτσες βιταμίνη ε που μπορείτε προαιρετικά να τις βάλετε, καλό κάνει. Θα το ανακατέψετε μόλις το κατεβάσετε αυτό το μείγμα που είναι ζεσταμένο. 7 σταγόνες εθέριο έλαιο, το οποίο θα είναι δικιά σας η πρωτοβουλία τι θα βάλετε μέσα. Εμείς μπορούμε, εγώ προτείνω, επειδή θα βάλουμε και μια κουταλιά του γλυκού κακάου, να μπει πορτοκάλι, που είναι πολύ ωραίο. Μα το έχω ομογενοποιήσει, αλλά φαίνεται σαν κατακάθι του καφέ. Όχι, του ελληνικού. Φέρ το εδώ. Έτσι, θα δεις πώς θα γίνει τώρα. Μια χαρά είναι. Έγινε. Ναι. Τόσο πάνω. Έχει αρχίσει και αυτόνι τώρα. Τι αυτός, Έχει αρχίσει και. Παγώνει. Κάτσε να το κάνω λιγάκι. Θέλει λίγο ακόμα. Όχι. Λίγο μόνο. Έχει αρχίσει και παγώνει το κεράκι τώρα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μαζί με το μέλι είναι. Θα δώσουμε κι άλλες, δεν έχει μόνο αυτή, για να ξέρω να πω. Όχι, αυτή. Ωραία. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αν θέλετε κι εσείς να ενημερωθείτε για όλα αυτά που κάνει η Μαρίνα, γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα όπως σας είπα, τι είναι το πιο άμεσο που θα κάνεις. Κάνουμε σεμινάρια, ξεκινάμε σεμινάρια και για σαπούνι, παιδιά. Αμέσως μετά τις γιορτές. Και για κερί, τώρα τις γιορτές. Και βάζουμε το ροδάκι. Ναι. Όσο θέλουμε, έτσι. Και τώρα αυτό θα παγώσει. Mm-hmm. Αλλά μην μυρίζεις μόνο. Να βάλω κι εγώ, να δω πόσο χρειάζεται. Μπορώ να θέλω να βάλω κι άλλο λίγο. Όλα αυτά μπορείτε να βρείτε στη Μαρίνα. Το κερί της μέλισσας μπορώ να το γνωρίσω. Να το αγοράσουμε. Ναι, βέβαια. Ωραία, μπορούν να αγοράσετε και αυτό. 213. Ναι. Είναι και ένα άλλο τηλέφωνο. Το 213-0036-439. Και το κινητό μου ανά πάσα στιγμή. Επειδή δεν είμαι πάντα στο γραφείο. 6937-136-888 και 213-0036-439. 6937-136-888. Σε αυτά τα τηλέφωνα επικοινωνείτε. Αν θέλετε να προμηθευτείτε προϊόντα, υλικά μάλλον για να φτιάξετε τα προϊόντα σας. Αν θέλετε να προμηθευτείτε. Επίσης και πολλές κυρίες που παίρνουν τηλέφωνο που θέλουν να έρθουν να κάνουν. Ναι. Να το μυρίσω. Ναι. Αχ. Θα παγώσει. Πότε. Είναι πολύ... Το ξαναζεστάναμε γι' αυτό, αλλιώς θα έχει αρχίσει να παγώνει. Έλα. Μέχρι να τελειώσει, μπορεί να έχει παγώσει. Ναι. Πολλές κυρίες μου λένε ότι θέλουν να έρθουν να πάρουν τις κρέμες, ανάλογα με την επιδερμίδα τους που τους γίνεται, και έρχονται και κάνουμε κάποια συνέντευξη, βλέπουν την επιδερμίδα, δεν θέλουν να τα φτιάξουν μόνοι τους, μπορούν να έρθουν, βεβαίως και μπορούν να έρθουν, να πάρουμε τι θέλουν, πώς είναι και όλο το ιστορικό και να σας φτιάξουμε με την κρεμούλα τους, tailor made, για αυτούς μόνο.
πριβέ πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να μάθετε πράγματα. Και στο blogspot που συνέχεια βάζουμε και, και στο έτσι απλά στο το περιοδικό. Το blogspot το περίφημο. Το, ναι, το blogspot το περίφημο, το blog μου, το Pretty Alchemy. Ωραία. Άρη δικό μου, το ίδιο. Ωραία, κοριτσάκι μου γλυκό, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένοντας να παγώσει το λιμπάλ μου για να βάλουμε να δούμε πώς είναι. Έτσι, έτσι. Σε φιλούμε γλυκά και σύντομα θα τα πούμε. Και πάμε στο δεύτερο μέρος Dancing with the Stars, αποχώρηση Μαρίδη Πυρίδη. Το βλέπουμε πάρα πολύ γρήγορα γιατί η Νίκη Κάμψου είναι εδώ και μας έχει φέρει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δαχτυλίδια, βραχιόλια, κοσμήματα. Χριστούγεννα έρχονται.